το θέμα. Καλό σα μεσημέρι, καλώ ήρθατε. Γεια, yeah, καλά μεσημέρι και σε εσά. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, είναι έτσι μια καινούρια δυναμική αυτή που αναπτύσσεται για τη χώρα μα μέσα από τι οπτικοακουστικέ παραγωγέ. Και μια δυναμική που αποκτά αναπτυξιακή, αναπτυξιακό ενδιαφέρον μέσω του Cast Programme. Πρόγραμμα, έτσι δεν είναι. Σωστά, ναι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην Αμερική για την ακρίβεια στον Καναδά ε, στη δεκαετία του 1990 για να προσελκύσει παραγωγές από το Hollywood και τη Νέα Υόρκη προς τον Καναδά. Είχε, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Σταδιακά το υιοθετήσανε πάρα πολλές χώρες όλο τον πλανήτη και πάρα πολλέ πολιτείε τη Αμερική για να προσελκύσουν παραγωγέ στον τόπο του. Εμεί ήμασταν από σχετικά του τελευταίου που το υιοθετήσαμε, αλλά σε αυτό κερδίσαμε εν μέρη γιατί πήραμε από τα λάθη των άλλων και βελτιώσαμε πάρα πολύ το πρόγραμμά μα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Το ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2018 Μπράβο. και σταδιακά κάθε χρόνο το βελτιώναμε, έτσι ώστε μέσα στην πανδημία. Επειδή ακριβώ διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά την πανδημία, οι παραγωγέ να αρχίσουν να έρχονται σε εμά. Κάναμε πάρα πολύ ελκυστικό το πρόγραμμα, έτσι ώστε το 2021 και το 2022 να εκτιναχθούν αυτέ οι παραγωγέ. Να δώσω και μερικά στοιχεία, γιατί είναι ενδιαφέροντα πραγματικά. Από το 2018 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 έχετε ενισχύσει 101 παραγωγέ και το συνολικό ύψο τη οικονομική ενίσχυση υπερβαίνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Ναι, ακριβώ. Οι αιτήσει είναι περίπου 300, είναι πάνω από 300-330 αιτήσει, mm. αλλά δεν έχουν έρθει όλοι στο ταμείο για να πάρουν τα χρήματά του. Σταδιακά έρχονται, όπω ολοκληρώνονται οι παραγωγέ, και περνάνε από το λεγόμενο audit, από του ορκωτού ελεγκτέ, για να ελέγξουμε τα τιμολόγια και να ελέγξουμε ότι η παραγωγή ορθώ εκτελέστηκε. Παντός, κύριε δεύτερο... Κουάνή, υπάρχει ε, δυναμική περαιτέρω ανάπτυξη ε, στην οπτικοακουστική αγορά στην Ελλάδα. Είναι ένα χώρο στον οποίο είχαμε μείνει πίσω για πάρα πολλά χρόνια. Σε αντίθεση ναι, με τι άλλε χώρε τη περιοχή. Πολύ σωστά. Να σα πω το πρόβλημα ήταν ότι δεν βλέπαμε τον οπτικοακουστικό κλάδο ω οικοσύστημα, ω ένα ιό οικοσύστημα. Το βλέπαμε ε, ε, διάσπαρτα και λέγαμε από εδώ οι άνθρωποι τη τηλεόραση, από εδώ οι άνθρωποι του σινεμά, από εδώ οι άνθρωποι των video games. Ε, αυτό που φέραμε εμεί ω ΕΚΟΜΕ. Το, το καινοτόμο ήταν είδαμε τον κλάδο μας ως ένα ενιαίο οικοσύστημα στο οποίο όλοι δουλεύουμε και μπορούμε να μετακινούμαστε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, κάνει special εφέ στην τηλεόραση μπορεί να κάνει special effect και στο σινεμά, μπορεί να φτιάξει και video games. Ε, οι ηθοποιοί ξέρετε πολύ καλά ότι παίζουν και στα games, παίζουν ε, και στη τηλεόραση και στο σινεμά. Σκηνοθέτε, πολύ μεγάλοι κάνουν ταινίε και σειρέ. Mm -hmm. Ο κλάδο μα πλέον, πλέον είναι ενιαίος. Κάποτε η τεχνολογία Ακόμα και η τεχνολογία ξεχώριζε το σινεμά από τηλεόραση. Δηλαδή γυρίζαμε σε 35mm film την τη ταινία και γυρίζαμε σε βέτα την τηλεόραση. Πλέον η κάμερα είναι η ίδια που γυρίζει είτε γυρίζει την τηλεοπτική σειρά που the Game of Thrones είτε γυρίζει την ταινία που λέγεται Τιτανικός. Άρα λοιπόν τα προ... το προϊόν πλέον είναι ένα. Και, 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 και η αγορά είναι μία έτσι που να τη βλέπουμε. Κύριε Κουάνε... Οπότε αυ... αυτό είναι που φέραμε εμείς. Mm. Ε... Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Το τρίγωνο τη θλίψη. Δεν ξέρω αν την έχει δει, Νικόλ. Mm -hmm. mm -hmm. Όχι. Μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη χαρακτηριστική ταινία. Εγώ την είδα το καλοκαίρι. Ε, η οποία έχει γυριστεί στη Χιλιαδού στην Ελλάδα και βρίσκεται τώρα ε, προτινόμενη για Όσκαρ και έχει ενισχυθεί από το πρόγραμμα Cash Rebate. Σωστά. Θέλω να πω, εκεί αναπτύσσεται. Δεν μια... έχω δει την ταινία, πρέπει να σου πω, αλλά πηγαίνω πάρα πολύ συχνά στη Χιλιαδού και αποτέλεσε και πολύ μεγάλο Τοπικό και οικονομικά event, α, το γύρισμα τη συγκεκριμένη ταινία. Ναι, το, το συζήτησε εκεί με του κατοίκου και λέγανε ότι. Νομίζω ότι ήταν. Ε, ο, ο, να το καταθέσω ω μαρτυρία ότι ήταν στα γυρίσματα τη ταινία μια περίοδο στην οποία συμμετείχε όλη όλο, η τοπική ναι, ναι. Ε, κοινωνία Έτσι. και η οικονομία. Και βοήθησε πάρα πολύ. Mm -hmm. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι τώρα από αυτό, ας πούμε από αυτή την τριπλέτα των παραγόντων. Δηλαδή Ελλάδα, η ται, ταινία που συμμετέχει στα Όσκαρ. Δεν βγαίνει και ένα τουριστικό πλεονέκτημα για την χώρα μα. Και ποια είναι τα παράλληλα ωφέλη αυτή τη διαδικασία. Τεράστιο, κοιτάξτε, τεράστιο. Ε, η, η συγκεκριμένη ταινία γυρίστηκε και στο Κατάκολο και χρησιμοποιήθηκε επίση και, το, και η θελαμυγό, η Χριστίνα του Ονα, που ήταν κάποτε του Ωνάση και έγιναν γυρίσματα πάρα πολλά. όποιος την έχει δει, ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι των γυρισμάτων έγινε μέσα στη θελαμυγό αυτή. Ε, σαφέστατα, όπω και τον Glass Onion με τον Ντάνιλ Κρέκ που πρόθεσε πάρα πολύ τις πέτσες και το χέλη, ε, οι, οι μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση του, 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 του τουρισμού ε, μέσα από τις ταινίες και τις σειρέ είναι τεράστια. Mm -hmm. ε, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ε, των τουριστών επιλέγουν ε, μια τοποθεσία γιατί την έχουν δει σε μια ταινία ή σε μια σειρά. Mm -hmm. Και αυτό βγαίνει από τις, ε, τα, από τις περισσότερες μελέτες. Για να καταλάβετε, για παράδειγμα, οι Βρετανοί είχαν κάνει μια μελέτη μετά τον, ναι, το Μαντολίνο του Λογαού Κορέλη, mm -hmm. ένα Βρετανικό Πανεπιστήμιο, και είχε δει ότι στην Κεφαλονιά είχε αυξηθεί γύρω στο 15 με 20% η τουριστική κίνηση μετά το Μαντολίνο. Ε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για ένα μικρό νησί όπω είναι η Κεφαλονιά. Mm -hmm. Λοιπόν... Όχι. Εκτό από το τουριστικό, άρα προϊόν μπορεί να αναδειχθεί πολύ μέσα από τέτοιε ταινίε και όπω λέτε και εσεί με πολύ επιτυχημένο τρόπο, φαντάζομαι ότι μέσα από αυτέ τι επενδύσει που διευκολύνονται από το cash rebate δημιουργούνται και θέσει εργασία. Εδώ διαβάζω 75.000 θέσει απασχόληση έχουν δημιουργηθεί από ναι. τις τι επενδύσει που έχουν βοηθηθεί μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Ε, ένα άλλο σημαντικό που φέραμε, ακριβώ επειδή προσπαθήσαμε αυτά, να, να κάνουμε οικοσύστημα, είναι να μην έχουν οι επαγγελματίε του κλάδου να μην έχουν εποχιακή απασχόληση. Δηλαδή, συνήθω οι ταινίε γίνονταν μόνο το καλοκαίρι και οι τηλεοπτικέ σειρέ ε, το χειμώνα. Οπότε υπήρχαν μεγάλα κενά. Και πάρα πολύ, ε, ε, επειδή πιο πολύ είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, υπήρχαν πάρα πολλά κενά στην απασχόληση. Τώρα πλέον η παραγωγή είναι σχεδόν όλο το χρόνο. Δηλαδή. Ε, θα το ξέρετε και εσείς, υπάρχει, στον κλάδο μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργεία. Το αντίθετο, ε, ψάχνουμε να βρούμε κόσμο να, εξειδικευτεί και να, 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 να μπορέσει να δουλέψει στις παραγωγές. Σε πάρα, σε πάρα πολλές θέσεις υπάρχει τεράστια ανάγκη. Ποιες θέσεις, ε, Ποιε είναι οι ειδικότητε που είναι πιο περισσότερες. Θέσεις, 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 ε, θέσεις ε, συνεργείων πάρα πολλέ. Ε, βοηθείς βοηθεί σκηνοθέτε, βοηθοί κονολίπτε, γκάφερ, ηλεκτρολόγοι, ε, ε, οδηγοί, ε, γιατί χρειάζεται, χρειάζεται εξειδίκευση ακόμα και αυτό, ε, 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 μακινίστε, άνθρωποι που φτιάχνουν σκηνικά, γιατί τα σκηνικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάνω στη Θεσσαλονίκη ε, 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 γυρίζεται το Dirty Angels. Το Dirty Angels έχουν στήσει στη Θεσσαλονίκη ένα στρατιωτικό κάμπ ε, του Άισι, τον, ε, τον ε, και, Ποντσίχα, και, έχουν φτιάξει, φτιάξει και σπηλιέ. Ναι. Ναι, ναι, και έχουν φτιάξει και σπηλιέ στο κάτω στο, πώς το λένε, στο λιμάνι, στα παλιά εργοστάσια στου μήλου. Έχουν φτιάξει ειδικέ σπηλιέ, έχουν κάνει απίστευτα σκηνικά. Αυτά θέλει να τρομερή εξειδίκευση για να τα φτιάξει και να αναπαραστήσει μια εποχή ή ένα ε, 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 μια συγκεκριμένη κατάσταση. Από κουστούμια, από κατασκευές, είναι, είναι πάρα πολλά. Κύριε Κουάνη, ε, υπάρχει μια τάξη μεγέθους για τους τζίρου που ε, έχουμε πια στην ελληνική οπτικοακουστική αγορά, έτσι όπως το περιγράφετε. Κοιτάξτε να δείτε, ε, η, η, τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, η εισρωή κεφαλαίων, νομίζω, ξεπερνάει το μισό δις mm -hmm. ε, αυτή τη στιγμή, ε, μέσα σε ένα άθροισμα πέντε ετών. Ε, και μπορεί να αυξηθεί και περαιτέρω όταν ε, θα δημιουργηθούν πραγματικέ μόνιμε υποδομέ. Γιατί για μας τώρα, αυτή τη στιγμή, ο μεγάλο στόχο είναι να δημιουργηθούν μόνιμε υποδομέ. Γιατί όλοι αυτοί έρχονται και φεύγουν. Mm. Καλό θα ήταν να έρθουν και να μείνουν περισσότερο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, έμεινε τον Ντάρελ ε, για τέσσερι σεζόν στην Κέρκυρα, η Κέρκυρα έβγαλε πολύ από αυτό. Γιατί ήταν για τέσσερι σεζόν και δύο-τρει μήνε. Ε, και έχω Α, αυτό. Και το αυτό. Έχω επισκεφθεί και στην Κέρκερα το σκηνικό, το οποίο πλέον είναι σαν ένα, σαν ένα χωριό εποχή. Είναι Νικόλα, αυτό. Το οποίο είναι επισκέψιμο, μπορεί να πα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω... Ναι, αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε. Ναι, Τη σύνδεση που υπάρχει στην τουριστική δυναμική των περιοχών με τι παραγωγέ οι οποίε αφήνουν το δικό του αποτύπωμα και αφήνουν και μια πρίκα, θα έλεγα. Mm. Και να σα πω, πω κάτι. Για τι για τις, για τις Άγριε Μέλισσε, φτιάχτηκε ένα εξαιρετικό σκηνικό στα στούντιο στα Σπάντα. Και, επίσης, το ίδιο πράγμα, ε, πώς το λένε, γίνεται τώρα για τη Μάγισσα, ε, που είναι, νομίζω, πάλι δεν ξέρω είναι για το ίδιο κανάλι, δεν θυμάμαι ακριβώ. Πάντως, ε, δηλαδή... Υποδομές. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, στούντιο, post-production, VFX... Ε, CGI, ο, 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 οτιδήποτε χρειάζεται το κλάδο για να μπορέσει το προϊόν να αναβαθμιστεί. Κύριε Κουάνι, ε, κλείνοντα ε, υπάρχουν κάποια καινούρια project κάποιες ταινίε που πρέπει να περιμένουμε και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον πια και από το εξωτερικό από την πλευρά των μεγάλων ε, κινηματογραφικών παραγωγών. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή ε, από ό,τι φαίνεται, ε, η επόμενη ταινία που θα έρθει θα είναι το. Το επόμενο νομίζω λέγεται Hellboy, που είναι uh -huh. ένα, franchise, ένα franchise πολύ δυνατό επιστημονικής φαντασίας, φαντασία, yeah. το yeah. οποίο θα έρθει ε, ε, έτσι, την, την άνοιξη, μάλλον άνοιξη καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και πρέπει να είναι και μεγάλη ε, παραγωγή αυτή οικονομικά. Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά δεν ξέρω τι κομμάτι τη παραγωγή θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι το συζητάμε τώρα για να έρθει. Έπονται mm -hmm. ε, 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 και άλλε παραγωγέ αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα δεν, δεν μπορώ να σα πω, αν δεν έχω αν δεν είμαι βέβαιο ότι θα έρθουν, είναι γιατί είμαστε συζητήσει και εμεί και οι εταιρείε παραγωγή. Άρα υπάρχει τις, ενδιαφέρον. Τις, υπάρχει, υπάρχει, ενδιαφέρον μεγάλο και όσο το, το rebate και το πρόγραμμα το, και, και το στηρίζει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και το βοηθάνε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, νομίζω ότι θα, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πάντω, αν χρειαστείτε κάποιο πρωταγωνιστή για τι ταινίε, σα δηλώνω ε, <Ρι> <Ρι churches> Έχουμε βέβαια. Αυτό προτάθηκε, <Ρι> <Ρι και> κύριε Κουάνι. Έχω αρχίσει και εγώ να το σκέφτομαι. Έχω αρχίσει και εγώ. Λοιπόν, λοιπόν ωραία, να κλείσουμε έτσι. όταν τον καλέσετε για οντισιόν, θα μα ενημερώσετε. Θα μαζί, πάμε μαζί. Ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα αυτή. Καλή συνέχεια να έχετε. Κυρίε και κύριοι, εμεί πριν χάσουμε.